Πάρεσε ένα σκυλί, πρέπει να χάσουμε το παιδί. Εμείς χάσουμε τα παιδιά μας. Η μητέρα του 11χρονου αγοριού περιγράφει στον Αλφα τη στιγμή που ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε στο παιδί της. Έκοψε ένα κομμάτι κρέας από το δεξί χέρι, το μπούτι και αριστερό χέρι έχει σπάσει το δάχτυλο. Αφού δεν μας σκότωσε το παιδί, μας παράφερε τίποτα. Όλα έγιναν χθες το απόγευμα στον παραλιακό δρόμο στο Αχλάδι στην Εύβοια. Όπως λένε στον Αλφα, οι γονείς του 11χρονου Νικόλα, το παιδί έκανε ποδήλατο στην παραλία μαζί με τους φίλους του, όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν τρία σκυλιά που άρχισαν να καυγίζουν. Το παιδί τρόμαξε, γλίστρησε και έπεσε. Τότε το μεγαλύτερο σκυλί άρχισε να το δαγκώνει στα χέρια και στα πόδια. Ερχόταν μια κερία από την παραλία με το σκυλί της, το κράταγε βέβαια από το λουρί, αλλά το είχε αμολυμένο. Ήταν πιο μεγάλο το σκυλί. Και την ώρα που περνάνε τα παιδιά, αυτή δεν σταμάτησε στην παραλία να περάσουν τα παιδιά με τα ποδήλατα, αλλά προχώρησε, βγαίνει το σκυλί στο δρόμο. Από ό,τι μου λέει ο Νίκος, έπεσε απάνω στο σκυλί με το ποδήλατό του και το σκυλί αμέσως όρμηξε πάνω στο σκυλί και άρχισε να το δαγκώνει, να το πετσοκόβει θα έλεγα. Έφυγε, κατάλαβε το τόπο, πήρε τα σκυλιά και έφυγε. Τους γονείς που διατηρούν κατάστημα στην παραλία ειδοποίησαν γείτονες. Μου το φέρναν το παιδί, Κώστα τρέξε, όπως είδα το παιδί αιμόφυρτο, το πήγα στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, φύγε τώρα για Χαλκίδα, για περισσότερα πράγματα. Με το που πήγα στη Χαλκίδα, ανοίξαν να το δουν, όταν είδαν τις πληγές, λέει φύγε τώρα για Πέδων, εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτές τις πληγές. Η αστυνομία αναζητά την ιδιοκτήτρια του σκύλου, η οποία αμέσως μετά το περιστατικό αναχώρησε από την Εύβοια όπου έκανε διακοπές. Είμαι γανακτισμένος με τον ιδιοκτήτη που αντί να έρθει εδώ να δει τι κάνει το παιδί, σηκώθηκε και έφυγε. Το ότι όρμηξε ένα σκυλί, εντάξει, σκυλί είναι, αλλά να εξαφανιστεί αντί να έρθει εδώ να δει τι κάνει το παιδί. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού εκτός κινδύνου.